Δύο είναι οι σοβαρές παρατηρήσεις που καταγράφονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχικά, η μεγάλη αύξηση παράνομων εισόδων από την Τουρκία μέσω του Διδημότυχου και της Ορεστιάδας και του Εύρου. Αυτή η νέα τάση έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή τους τελευταίους μήνες, όμως τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Μαΐου είχαν καταγραφεί τα μεγαλύτερα ποσοστά παράνομων εισόδων. Μέσω κυκλωμάτων, οι οποίοι περνούν με αυτοσχέδιες βάρκες από τον ποταμό Εύρο και μετά τους μεταφέρουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μεταναστευτικές ροές είχαμε από την δεκαετία του 80, του 90 και οπότε οι συνάδελφοι εδώ έχουν μια σχετική εμπειρία. Πλην όμως τελευταία έχει αυξητικές ροές αυτό το φαινόμενο, οπότε μετά το 2012 και η τότε πολιτική ηγεσία αποφάσισε να ενισχυθούμε με αποσπασμένους αστυνομικούς, με δαπάνες, τα οποία η κονδύλια προφανώς προερχόταν από το Ταμείο Συνόρων. Τελευταία μας είχαν κάνει κάποια μπορούσε ότι πιθανόν να σταματήσει αυτές οι αποσπάσεις. Βέβαια, εμείς εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ οι ροές αυξάνονται και δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο βρίσκεται εδώ. Να σας πω ότι εμείς έχουμε έλλειμμα βάσει οργανικών κατά 50-60 άτομα. Συν ότι έχουν φύγει άλλοι 50-60 και πήγαν απόσπαση σε άλλη διεύθυνση. Οπότε το πρόβλημα μας είναι τεράστιο. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Ορεστιάδας, κ. Σακίδης, η κάθε πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα επιφανειακά. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ επιφανειακά. Δηλαδή το βλέπουμε μπροστά μας και το αντιμετωπίζουμε εκεί τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο στα εντός των τυχών πολιτικά δρόμενα. Δηλαδή όλοι χύνουν κορκοτήλια δάκρυα για τους μετανάστες. Και βεβαίως σωστό έτσι, γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να το λύσει το πρόβλημα αυτό η Ελλάδα? Είμαστε εμείς σε θέση να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Εδώ κυρίως έρχονται οι άνθρωποι για να περάσουν προς τα κάτω. Να φύγουν προς Αθήνα και μετά και σε άλλη μια ευρωπαϊκή χώρα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα αυτά εμείς με αυτόν τον αριθμό αστυνομικών? Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Δεν είναι, έχουμε αυξήσει την εγκληματικότητά μας από αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Έχει αυξηθεί από άλλους ανθρώπους οι οποίοι λόγω κρίσεως οικονομικών προβλημάτων δεν έχουν και καταφεύγουν σε άλλους μεθόδους. Αυτή τη στιγμή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ζουν 9.170 εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες, δείχνοντας την τάση αύξησης των προσφυγικών ροών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός αυτός άγγιξε τα ποσοστά του Φεβρουαρίου, όπου τότε είχαν καταγραφεί πάνω από 9.000 μετά από μια συστηματική προσπάθεια απομάκρυνσης από τα νησιά. Στις αρχές του έτους, στα νησιά βρισκόταν 11.078 άτομα, στις 31 Ιανουαρίου 10.123, στις 30 Μαρτίου 8.600 και στις 30 Απριλίου 8.500. Αυτό που ζητούν οι αστυνομικοί από την πολιτεία είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και εξοπλισμό. Από την πολιτεία ζητάμε αυτό που ζητούσαμε επίμονα, την ενίσχυση και σε έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, γιατί τα οχήματά μας είναι σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή έχουμε οχήματα με 1.000.000 χιλιόμετρα. Πρόσφατα σήμερα είχα μια συνάντηση με την κυρία Τσιριγότη που είναι στρατηγός που ασχολείται με αυτό και μας έδωσε κάποια μηνύματα. Μαζί θα μας βοηθήσει με κανένα δυο οχήματα και την ευχαριστούμε, αλλά είναι ασπιρίνες. Πρέπει να δούμε λίγο τον εξοπλισμό μας, τις κάμερές μας, τον εξοπλισμό που φέρει ο κάθε αστυνομικός. Αυτά τα έχουμε 60 κενές οργανικές θέσεις. Και είχαμε πολύ περισσότερες. Ο κύριος Δέντιας ως υπουργός τότε έχει κόψει κάποιες για να παρουσιάσουμε στην Ευρώπη ότι μειώσαμε την αστυνομία. Κόψαμε κάποιες κενές οργανικές. Οπότε φανήκαμε λιγότερο στην ουσία. Τέλος πάντων, εκεί δεν είναι το θέμα. Με βάση τα τελευταία δεδομένα, έχετε 60... έχουμε 60 κενές οργανικές θέσεις.